Καλημέρα σας, λοιπόν. Θέλω να ξεκινήσω με αυτή την εικόνα. 170 μαθητές Λυκείου, μία εικόνα, μία ερώτηση, λοιπόν. Παρέχει αυτή η δημοσίευση ισχυρές αποδείξεις για τις συνθήκες κοντά στο εργοστάσιο της Φουκουσίμα. Ίσως οι περισσότεροι, βλέποντας αυτά τα μεταλλαγμένα λουλούδια, σκεφτόμασταν ότι κοντά σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο είναι λογικό να έχουν έρθει τις μεταλλάξεις. Όμως λίγη κριτική σκέψη αμέσως μας προβληματίζει. Για όλη αυτή τη βεβαιότητα τουλάχιστον. Βλέπουμε ότι έχουμε έναν ανώνυμο χρήστη σε μια ανώνυμη πλατφόρμα, χωρίς ένδειξη του πού τραβήχθηκε η φωτογραφία, δεν ξέρουμε τι είναι, στη Φουκουσίμα, και μάλιστα χωρίς να ξέρουμε αν το φαινόμενο παρουσιάζεται και αλλού, ώστε να μιλήσουμε για αιτιότητα μεταξύ των δύο φαινομένων. Στην πραγματικότητα, οι επιστήμονες θεωρούν μάλλον αβέβαιο το να έπαιξε ρόλο ρεαδιακή ενέργεια. Και όμως, όταν ρωτήθηκαν 170 μαθητές, σχεδόν το 40% συμφώνησε ότι έχει παίξει ρόλο ρεαδιακή ενέργεια. Πρόκειται για ένα από τα δεκάδες τεστ που διεξήγαγε παράρτημα του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ το 2015 και το 2016 στη ΣΥΠΑ. Και οι ερευνητές αφηγούνται. Όταν ξεκινήσαμε τη δουλειά μας, είχαμε υποτιμήσει το μέγεθος του προβλήματος και απορρίπταμε τεστ γιατί τα θεωρούσαμε πολύ εύκολα. Η πρώτη σειρά πιλωτικών δοκιμών μας σόκαρε και μας έφερε στην πραγματικότητα. Πολλοί θεωρούν ότι αφού οι νέοι έχουν τέτοια ευχέρεια με τα social media, θα είναι εξίσου ικανοί και με το υλικό που βρίσκουν εκεί, ενώ η δουλειά μας δείχνει το αντίστροφο. Ίσως αρκετοί σχολιάσουν λέγοντας τι περίμενες από τα Αμερικανάκια. Ωστόσο, στο διεθνές τεστ PISA, που αξιολογεί τις κριτικές δεξιότητες των μαθητών Λυκείου, οι ΗΠΑ εμφανίζονται λίγο πάνω από το μέσο όρο των ανεπτυγμένων χωρών, δηλαδή το ΩΣΑ, ενώ η Ελλάδα εμφανίζεται λίγο πιο χαμηλά. Οπότε η πραγματικότητα είναι ότι μάλλον είμαστε ακόμα χειρότερα από ό,τι είπαμε προηγουμένως στην Ελλάδα. Όσον αφορά τη δυναμική διάδοση αυτών των ψευδών ειδήσεων, εδώ είναι τα πιο σοκαριστικά αποτελέσματα, το MIT δημοσίευσε πέρσι μια έρευνα σε εκατομμύρια δημοσιεύσεις μεταξύ του 2006 και του 2017. Με πράσινο μπορείτε να δείτε τις αληθινές και με κόκκινο τις ψευδείς ειδήσεις. Το πιο χαρακτηριστικό έβριμα που μπορώ να σας πω έτσι στα γρήγορα είναι ότι οι ψευδείς ειδήσεις χρειάζονται 6 φορές λιγότερο χρόνο να φτάσουν 1.500 άτομα. Συνολικά φτάνουν πολύ πιο γρήγορα, πιο βαθιά, πιο πλατιά. Και αυτό ίσχυε πολλαπλάσια για τις πολιτικές ειδήσεις. Οι ψευδείς ειδήσεις δεν είναι μια έννοια που προέκυψε σήμερα. Αν ψάξουμε στην ιστορία, θα δούμε ότι είναι παλιό όσο και η ιστορία. Ωστόσο, για πρώτη φορά στην ιστορία, μπορούμε να διαδίδουμε τον οποιοδήποτε ισχυρισμό με τέτοια περίγραπτη ταχύτητα. Ας γυρίσουμε όμως στα δικά μας. Ποια είναι η κατάσταση της ενημέρωσης στην Ελλάδα? Όπως μάλλον μαντεύεται οι περισσότεροι, δεν είναι η καλύτερη. Το 2017, σε μελέτη 44 χωρών του Pew Research, οι Έλληνες δήλωσαν τη χαμηλότερη εμπιστοσύνη στα ΜΜΕ από όλες τις χώρες, όσον αφορά την ακρίβεια στην πληροφόρηση. Σε συγκρίσεις με αντικειμενικότερους δείκτες όπως τον Reporter χωρίς σύνορα, προκύπτει ότι η κατάσταση δεν είναι απαραίτητα τόσο τραγική, ωστόσο φαίνεται όντως να βρισκόμαστε σε μία από τις χειρότερες καταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μιλάμε όμως απλά για μια γενικευμένη έλλειψη εμπιστοσύνη στην ενημέρωση, αλλά και για αντίστροφες τάσεις. Εμπιστευόμαστε παραδοσιακά μέσα όπως τον τύπο λιγότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τα διαδικτυακά μέσα και τα social media περισσότερο. Είμαστε μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θεωρεί το διαδίκτυο το πιο αξιόπιστο μέσο ενημέρωσης. Και αυτό ενώ διανύουμε μία περίοδο που λόγω της κρίσης τα μέσα, τα διαδικτυακά δηλαδή, έχουν πολύ χαμηλές εισοδηματικές ροές, δεν μπορούν να προσλάβουν κατά κανόνα έμπειρους ρεπόρτερ και έτσι επιλέγουν άπειρους που κατά κανόνα κάνουν copy-paste, δεν ελέγχουν κατά κανόνα τι ποστάρουν και μόνο αν κάποιος επισημάνει ότι μήπως εδώ κάνετε λάθος, θα ρίξουν μια δεύτερη ματιά. Αναγνωρίζοντας αυτή την πραγματικότητα από το 2012, τα ελληνικά Hawks συντηρηθήκαμε. Είμαστε η πρώτη συντονισμένη πρωτοβουλία κατά της παραπληροφόρησης στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε ως ένα μικρό blog, αλλά σύντομα αποκτήσαμε έμπειρο αρχισυντάκτη. Έχουμε πλέον 8 μέλη και 146.000 ακολούθους στο Facebook. Τρία άρθρα μας έχουν γίνει υπερωτήσεις στη Βουλή. Εδώ και λίγους μήνες είχαμε επίσης τη χαρά να πιστοποιηθούμε από το Διεθνές Δίκτυο Ελέγχου Ενημέρωσης, IFCN, το οποίο θα πει ότι εγκριθήκαμε πως λειτουργούμε βάσει της πολιτικής ανεξαρτησίας, διαφάνειας των πηγών, της χρηματοδότησης, μεθοδολογίας και της δέσμευσης για ειλικρινές διορθώσεις, με βάση τον κώδικα αξιών του δικτύου. Σε αυτό το σημείο θα ήταν καλό να περιγράψουμε ακριβώς τι εννοούμε λέγοντας ψευδείς ειδήσεις. Η πρώτη κατηγορία που έχει επιλέξει η ομάδα μας για να περιγράψει το φαινόμενο είναι η εξής. Δεν θα την αναλύσω, πιστεύω ότι είναι κατανοητή. Σε αυτή την κατηγορία είναι που γίνεται ενδιαφέρουσα η κατάσταση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι οι ψευδείς ειδήσεις δεν είναι ασπρόμαυρες, αλλά υπάρχουν σε ένα φάσμα. Έτσι, ο πιο συνηθισμένος τύπος είναι το παραπλανητικό κακοπροαίρετο clickbait. Υπάρχει η αθώα, θα λέγαμε, έκδοση του clickbait, που απλά αποκρύπτει στοιχεία για να φέρει κλικ. Ωστόσο, πολύ συχνά διαστρεβλώνει το clickbait, δηλαδή το ζήτημα. Για να το καταλάβουμε, ας δούμε ένα πολύ ενδεικτικό παράδειγμα.
Συναγερμός. Η γη κινδυνεύει να χτυπηθεί από αστεροειδή 50 πυρηνικών βομβών. Ισχύει. Για να πληροφορηθούμε λίγες γραμμές εντός του άρθρου, ότι η πιθανότητα αυτό να συμβεί είναι 0,000, φανταστείτε 6 μηδενικά, 3%. Το οποίο κάνει πιο πιθανό να μας χτυπήσει ένας κεραυνός ζωή μας παρά αυτός ο μετεωρίτης. Το clickbait είναι από τα πιο σημαντικά φανή προβλήματα στον χώρο της πληροφόρησης, γιατί οι περισσότεροι απλά θέλουμε να πάρουμε μια γρήγορη ιδέα από τις ειδήσεις και έτσι σκλωράρουμε, βλέπουμε τίτλους και πολύ δυστυχώς παίρνουμε στα σοβαρά. Για να δούμε και στα γρήγορα τις υπόλοιπες κατηγορίες ομάδες, παραπληροφόρηση είναι η ίδια η έκδοση με το κακοπροαίρετο clickbait, αλλά σε έκδοση ολόκληρου άρθρου. Συνήθως γίνεται λόγω κοπτοραπτικής. Μέσω κοπτοραπτικής, θα λέγαμε, γιατί κάποια μέσα το κάνουν επίτηδες. Έτσι, καταλήξαμε δήθεν με την παραδοχή ερευνητή της NASA ότι μας έχουν επισκεφτεί εξωγήινοι που είναι θέμα και στα μεγαλύτερα μέσα. Οι ειδήσεις χαρακτηρίζονται ανακυκλωμένες όταν είναι παλιότερες, αλλά επανέρχονται στο προσκήνιο ως καινούργιες και γίνεται αυτό κατά κανόνα από μέσα που είτε θέλουν να επαναλάβουν την επιτυχία κάποιου περασμένου άρθρου, είτε απλά έχουν ξεμείνει από λίγο. Και τελευταία στην κατηγορία έχουμε τη σάτυρα που πολλές φορές αναπαράγεται ως αληθινή είδηση. Χαρακτηριστικά πριν λίγους μήνες ο Αντένα παρουσίασε τους λάνθιμους χούλιγκανς ως πραγματικούς οπαδούς που θα έκαναν ντου στα Όσκαρ. Ενώ η ΕΡΤ μας ενημέρωνε για σπήρα που κόβε στη μέση χαρτί κουζίνας και το πουλούσε ως υγείας. Στα σοβαρά παρουσιάστηκαν αυτά. Στη τηλεόραση. Όσον αφορά τη τελευταία ομάδα παραπληροφόρησης, είναι η πιο επικίνδυνη. Η διαφορά της απάτης από τις υπόλοιπες κατηγορίες είναι ότι προσπαθεί να βγάλει όφελος από εμάς άμεσα. Η πιο συνηθισμένη κατηγορία, θα λέγαμε, είναι τα email που υποκρίνονται ότι είναι η τράπεζά μας για να μας πάρουν τα στοιχεία, το phishing. Η ψευδοεπιστήμη μετά είναι το επιφανειακό ντύσιμο ισχυρισμών με λέξεις που παραπέμπουν σε ερευνητικό κύρος, αλλά που στην πραγματικότητα δεν συνάδουν με την επιστημονική μέθοδο. Κοινά παραδείγματα αποτελούν ισχυρισμοί για διάφορες θαυματουργές δίαιτες, ίσως έχετε ακούσει για την αλκαλική ή την Πυθαγόρια. Όποιος είναι σε θέση να δει λίγο πιο βαθιά, καταλαβαίνει ότι δεν έχουν κανένα νόημα. Αυτές οι δύο κατηγορίες σε συνδυασμό συνιστούν την πιο επικίνδυνη υπόθεση ψευδών ειδήσεων. Έτσι, καταλήγουμε με επιτίδιους που προσπαθούν να αποξενώσουν τον κόσμο από τις συγκεκριμένες ιατρικές πρακτικές, ώστε να τους απομυζούν χρήματα. Και εδώ θα αναφέρω μια από τις χαρακτηριστικές των πολλών περιπτώσεων που αντιμετωπίσαμε στα ελληνικά hoaxes. Ξεσκεπάσαμε δίθεν καθηγητή αντιπρίτανη με 3 διδακτορικά που στην πραγματικότητα είχε μόνο απολυτήριο δημοτικού. Αυτό δεν τον είχε εμποδίσει από το να φτιάξει έναν υπόστατο ιατρικό μοντέλο, να προωθηθεί από τα μεγαλύτερα εγχώρια μέσα και να γράψει 18 βιβλία. Η δικαίωση ήρθε με 2 ξεβαθμό κακουργήματος για βαριά βλάβη στην υγεία ασθενή. Η ψευδοεπιστήμη μπορεί να γίνει πολύ σύνθετο θέμα, γιατί πιο ευφύς χρήστες της είτε έχουν κάποια προσόντα τυπικά, είτε ξέρουν πώς να βάλουν στην επιφάνεια αληθινά στοιχεία, ώστε να σταματήσει να ψάχνει ο αναγνώστης να βρει την αλήθεια. Και έτσι απαιτείται συχνά υψηλή δίκευση με το θέμα για να κατανοηθεί η αλήθεια. Ενδεικτικό όσον αφορά τον δίθεν ακαδημαϊκό, με δική μας παρέμβαση καταφέραμε να αποτρέψουμε τη συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκό Συνέδριο Επιστημονικό. Άρα, κανένας θεσμός δεν είναι αδιάβλητος, όλα πρέπει να εξετάσουν. Η ψευδοεπιστήμη είναι ο αγαπημένος μου τομέας μελέτης, αλλά θα χρειαζόμασταν μια ξεχωριστή ομιλία για αυτόν. Οπότε ας προχωρήσουμε. Δεν είναι ο σκοπός αυτής της ομιλίας, όπως τη φαντάζομαι, να ανησυχήσει και μετά να κλείσει και να σας αφήσει έτσι. Είναι να προτείνει λύσεις και δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για αυτές προτού γνωρίσουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Θα γινόταν να πούμε πολλά για τις ευθύνες Google, Facebook, μεγάλων ΜΜΕ, αλλά για εδώ θα ήθελα να επικεντρωθώ στο τι μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας από σήμερα. Και όλα ξεκινούν από μία φράση. Παίρνουμε τα νέα που ζητάμε. Δεν το συνειδητοποιούμε στην καθημερινότητά μας, αλλά κάθε ένα μας κλικ είναι και μία μικρή αγορά. Και κάθε αγορά λέει σε κάποιον εκεί έξω να στείλει περισσότερο από το ίδιο προϊόν. Άρα, αν αρχίσουμε να κάνουμε, θα λέγαμε, μποϊκοτάζ στα μέσα που έχουν αποδείξει ότι δεν νοιάζονται για την ακρίβεια των ειδήσεων, αλλά θέλουν απλά να μαζέψουν κλικ και προμοτάρουν το οτιδήποτε πέσει στα χέρια τους, τότε θα αναγκαστούν τα ίδια να αυξήσουν τα στάνταρ τους. Γιατί είναι αλήθεια τόσο δύσκολο να το κάνουμε αυτό? Και η απάντηση είναι από τις τελευταίες μελέτες γνωρίζουμε ότι οι ψευδείς ειδήσεις τείνουν να προκαλούν ισχυρά συναισθήματα, συνήθως αρνητικά. Τείνουν επίσης να παρουσιάζουν καινοτόμες συνταραχτικά νέα. Και η αλήθεια είναι ότι πολλοί έχουμε υποσυνείδητα αυτή την ανάγκη για το σκανδαλισμό, που ερευνητικά ονομάζεται need for effect. Το πρώτο βήμα προστασίας λοιπόν είναι τόσο απλό. Αν η είδηση σας αναστατώνει με οποιοδήποτε τρόπο, μην πιστέψετε τίποτα προτού διαβάσετε περισσότερα μέσα στο άρθρο. Αν δεν προλαβαίνετε, παραδεχτείτε το. Απλά πείτε, δεν ξέρω. Γιατί πραγματικά είναι τόση πληροφορία, δεν ξέρουμε. Σε περσινή μελέτη, μάλιστα, βρέθηκε ότι τα άτομα με τη τάση να ψάχνουν αυτό το σκανδαλισμό τείνουν να υπερεκτιμούν τα όσα μαθαίνουν από ένα γρήγορο διάβασμα του τίτλου σε σχέση με όσους διαβάζουν πιο ψύχραμα. Πλέον γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο του απλού συναισθηματισμού και ονομάζεται γνωστικές προκαταλήψεις, cognitive biases στα αγγλικά.
Στην πραγματικότητα, το μυαλό μας δεν έχει εξελιχθεί ώστε να βγάζει συμπεράσματα ορθολογικά, αλλά ώστε να κόβει δρόμο. Γιατί έτσι επιβιώνουμε πιο εύκολα σε πρωτόγονες συνθήκες. Όμως, με τις σημερινές ανάγκες της ζωής, πρέπει να αναθεωρήσουμε, να κατανοήσουμε γιατί λειτουργούμε έτσι και να προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Για να πάρετε μια εικόνα του πώς εκτενές είναι το ζήτημα, βλέπετε ένα από τα αγαπημένα μου γραφήματα όπου παρουσιάζει ομαδοποιημένες αυτές τις προκαταλήψεις. Δεν μπορώ να τις αναλύσω εδώ, αλλά μπορείτε να ψάξετε αργότερα. Cognitive Bias Index αξίζει πολύ να το μελετήσετε, θεωρώ. Η πιο βασική γνωστική προκατάληψη αφορά την επιβεβαίωση, το Confirmation Bias. Είναι η τάση μας να αναζητούμε την πληροφορία που επιβεβαιώνει τόσο ήδη πιστεύουμε και αναγνωρούμε τα υπόλοιπα. Στην εικόνα μπορείτε να δείτε. Μου αρέσει πολύ γιατί δείχνει πόσο ισχυρό μπορεί να είναι. Ακόμα και εκεί που λες θέλω να ψάξω την πραγματικότητα, θα επιλέξεις αυτό που σου αρέσει. Και η αλήθεια είναι ότι το ίδιο πράγμα το κάνουμε και όταν διαβάζουμε άρθρα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το βγάλουμε από μέσα μας. Η προσωπική αντιμετώπιση που έχω επιλέξει είναι κυριολεκτικά να επιλέγω άρθρα με τα οποία αυθόρμητα διαφωνώ και να τα εξετάζω πολύ προσεκτικά, κριτικά, παράγραφο-παράγραφο, να ελέγχω επιχειρήματα, να διασταυρώνω πηγές και να προσπαθώ δηλαδή να σκαλίσω περισσότερο τον εαυτό μου. Αυτό το ίδιο πνεύμα είναι που πρέπει να έχουμε και όταν προσπαθούμε δηλαδή να ενημερωθούμε ποιοτικά. Πρέπει να ανακρίνουμε δηλαδή την είδηση, όχι να την καταναλώνουμε. Το οποίο είναι κάτι πολύ δύσκολο, είναι αλήθεια. Και είναι σημαντικό να το κάνουμε αυτό εξτρά προτού αναπαράγουμε κάτι. Γιατί ειδικά το αναπαράγουμε έχουμε και μία ευθύνη για τη διάδοση της είδησης. Επίσης, ένα tip πολύ σπουδαίο είναι να ψάχνουμε αγγλικές πηγές για το ίδιο ζήτημα που έχουμε διαβάσει στα ελληνικά, γιατί κατά κανόνα οι ελληνικές είναι κακές αντιγραφές της ίδιας είδησης. Το πρόβλημα της ποιοτικής ενημέρωσης όμως ξεκινά και πολύ πριν δούμε έναν τίτλο και έχει να κάνει με τις κοινότητες πληροφόρησης στις οποίες βρισκόμαστε. Μια άλλη πολύ ισχυρή προκατάληψη είναι η τάση μας να περιτριγυριζόμαστε από άτομα με τα οποία συμφωνούμε. Σε αυτή την απεικόνηση που μπορείτε να δείτε από το MIT, που βγήκε επίσης πέρσι, βλέπουμε σε ολόκληρο το Twitter τη διασυνδεσιμότητα όσων ακολουθούν τον Τραμπ και όσων ακολουθούν την Clinton. Και βλέπουμε το έτσι, ίσως αναμενόμενο θα λένε κάποιο έβριμα, ότι η κοινότητα του Τραμπ είναι πολύ πιο μαζεμένη και κλειστή. Ενώ η κοινότητα της Clinton είναι πολύ πιο ανοιγμένη και ανοιχτόμυαλη. Είναι προφανές λοιπόν ότι κλειστές κοινότητες έχουν και πολύ μεγαλύτερο ρίσκο να μείνουν με κλειστούς ορίζοντες ή να ανακυκλώνουν παραπληροφόρηση εντός τους. Το φαινόμενο ονομάζεται φούσκες φίλτρου, filter bubble στα αγγλικά. Και με τα social media η αλήθεια έχει γίνει πιο εύκολα από ποτέ για πολλούς. Ταυτόχρονα όμως, άλλες μελέτες δείχνουν ότι με τα social media μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση σε πηγές, ιδέες, απόψεις που δεν θα βρίσκαμε ποτέ αλλιώς. Άρα, στο τέλος της ημέρας, είναι η κλασική αναλογία με το εργαλείο που είναι ουδέτερο και το χρησιμοποιούμε όπως θέλουμε εμείς. Προσωπικά, έχω προσπαθήσει να κάνω το Facebook μου όσο γίνεται ανοιχτό και μερικές φορές δηλαδή κρατάω φίλους άτομα που κάποιοι θα έλεγαν ότι είναι κοντά στα άκρα ή βλέπω αντίστοιχες ομάδες, σελίδες. Και όταν με ρωτάνε γιατί το κάνω, είναι επειδή πραγματικά δεν θέλω να χάσω την επαφή με το πώς σκέφτεται η κοινωνία. Κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να κλείσω την ενότητα με τρεις σύντομες συμβουλές. Πρώτον, γενικόλογες ιστορίες χωρίς λεπτομέρειες που να ταυτοποιούν, όπως ονόματα, ηλικίες, ακριβές χρονικό πλαίσιο, τοποθεσία, είναι πιθανό να είναι κατασκευασμένες. Δεύτερον, οι εξαιρετικοί ισχυρισμοί απαιτούν και εξαιρετικές αποδείξεις. Το βάρος της απόδειξης είναι σε αυτόν που κάνει τον ισχυρισμό. Το οποίο θα πει, αν ακούσετε το γαϊδουράκι του θεραπεύτου καρκίνο, περιμένετε να δείτε εξαιρετικές μελέτες, πολλαπλές που να το επιβεβαιώνουν, και να βγαίνουν ανεξάρτητες ερευνητικές ομάδες που να λένε το ίδιο πράγμα. Μην πιστέψετε ένα blog της κακιάς ώρας. Τρίτον, το ότι ένας ισχυρισμός γίνεται viral ή προβάλλεται από γνωστή σελίδα δεν δηλώνει πολλά για την αξιοπιστία του. Ξανά και ξανά το βλέπουμε αυτό στη δουλειά μας. Μην εμπιστεύεσαι τους viral ισχυρισμούς. Συγκεντρώνοντας δεδομένα και οπτικές γύρω από την παραπληροφόρηση, ήρθα πρόσφατα σε επαφή με τον Richard Horning, διευθυντή προγραμμάτων εκπαίδευση ενάντια στην παραπληροφόρηση της ΗΠΑ. Μεταξύ άλλων, μου ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ θα δεις ότι βρίσκω τον έλεγχο ειδήσεων από οργανισμούς χρήσιμο, δεν νομίζω ότι είναι επαρκής και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε μια επιφανειακή αίσθηση ασφάλειας. Και στα ελληνικά, HOX αυτό είναι μέρος φιλοσοφίας μας και γι' αυτό πλέον έχουμε ανοιχθεί περισσότερο από την απλή εξακρίβωση ειδήσεων. Έτσι, ιδρύσαμε την πρώτη ομάδα ελέγχου ειδήσεων από το κοινό, όπου ο κόσμος θέτει σχετισμούς προς αξιολόγηση, παρουσιάζει αναλύσεις και ζητάει τη γνώμη του κοινού. Ενώ οι διαχειριστές είμαστε ενεργοί ώστε να εξασφαλίζουμε υψηλό επίπεδο στη δουλειά όσο γίνεται. Παρότι εφαρμόζουμε πάλι ψηλά στάνταρ στην έγκριση και στην παραμονή των μελών, κοντεύουμε πλέον τις 10.000 μέλη. Επειδή στον χώρο του ελέγχου ειδήσεων η πρακτική, το βίωμα είναι πολύ πιο σημαντικό από τη θεωρητική μάθηση, χαιρόμαστε πολύ που η πρωτοβουλία μας έχει λάβει τέτοια αποδοχή. Το περασμένο Απρίλιο πέτυχα την είδηση ότι οι ερευνητές του Cambridge είχαν σχεδιάσει ένα πρωτοποριακό παιχνίδι για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων. Το έπαιξα αμέσως και το λάτρεψα. Βασίζεται στη λογική του εμβολιασμού κατά της παραπληροφόρησης. Σε βάζει τη θέση ενός μεγαλοπαράγοντα ψευδών ειδήσεων και πρακτικά μαθαίνει τι τεχνικές χρησιμοποιεί για να παραπλανεί τον κόσμο.
Χωρίς να το σκεφτώ πολύ, είχα στείλει αμέσως μήνυμα στους δημιουργούς λέγοντας ότι θέλω να βοηθήσω στην απόδοση της ελληνικής έκδοσης. Τελικά συνεργαστήκαμε με τα ελληνικά Hoaxes. Στα μέσα του προηγούμενου μήνα βγήκαν πλέον 9 εκδόσεις αυτού του παιχνιδιού. Βγάλαμε και μια έκδοση για παιδιά. Και έχουμε ήδη αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες παίχτες στο παιχνίδι. Τώρα προσπαθούμε να το προωθήσουμε στην επίσημη εκπαίδευση. Στο τέλος της μέρας, εκεί στην επίσημη εκπαίδευση βρίσκεται η μόνη πραγματική αντιμετώπιση του προβλήματος. Όπως λένε οι ειδικοί, και όπως ο Χόρνινγκ που του μίλησε δηλαδή. Και δεν θέλουμε απλά ένα μάθημα ελέγχου ειδήσεων. Θέλουμε ένα πρόγραμμα σπουδών που να πατάει στην κριτική σκέψη, στην έρευνα και να αφήνει προς το τέλος την απομνημόνευση. Μια άλλη πρωτοβουλία μας είναι ο Greek Hoaxes Detector, το οποίο είμαι τεχνικός υπεύθυνος. Πρόκειται για μια επέκταση που μπαίνει με λίγα κλικ μέσα στο πρόγραμμα περιήγησής σας και σας ενημερώνει με αυτό το κόκκινο πλαίσιο που βλέπετε, αν η πηγή έχει διαδώσει πολλές φορές παραπληροφόρηση στο παρελθόν. Το ίδιο πράγμα με τον ίδιο τρόπο δουλεύει και στα κοινωνικά δίκτυα. Μερικοί έχουν δηλώσει επιφύλαξη για μια εφαρμογή που τους λέει τι να πιστεύουν, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η εφαρμογή μας κάνει ακριβώς το ανάποδο. Δεν σου λέει αν είναι αληθινή ψευδή είδηση, που είναι κάτι που η τεχνητή νοημοσύνη ακόμα είναι πολύ μακριά από το να καταφέρει. Προειδοποιεί ώστε να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, να ανοίξεις την κριτική σου σκέψη. Είναι ένα καμπανάκι κινδύνου. Τέλος, θα ήθελα να κλείσω απαντώντας το ερώτημα. Μπορούμε να νικήσουμε τις ψευδείς ειδήσεις? Το 2010, μια μελέτη προκάλεσε διεθνή ανησυχία, ισχυριζόμενη ότι ανακάλυψε υψηλή συχνότητα της γνωστικής προκατάληψης backfire, φαινόμενο boomerang στα ελληνικά. Το οποίο θα πει ότι όταν δίνει στοιχεία σε κάποιον και το εξηγεί γιατί έχει ένα λανθασμένο πιστεύω, ότι αυτό τίνει να κάνει το ανάποδο, να μένει πιο σίγουρος στα λανθασμένα του πιστεύω. Ωστόσο, πολλαπλές μεταγενέστερες μελέτες υψηλότερης ποιότητας με μεγαλύτερα δείγματα δεν επιβεβαίωσαν τον ισχυρισμό. Στο γράφημα βλέπετε χαρακτηριστικό πείραμα του 16, που έδειξε ότι όσο και αν πολλά άτομα δυσκολεύονται να αποδεχτούν την αλήθεια, ο μέσος όρος, πάντα σε όλο το πολιτικό φάσμα μπορείτε να δείτε, δήλωνε σαφώς λιγότερο βέβαιος στο ψέμα του δηλαδή. Άρα αργά-αργά γίνεται πρόοδος. Και χαρακτηριστικά δεν βρέθηκε ένδειξη backfire. Για το τέλος, το πιο αισιόδοξο για μένα, ας δούμε τι συνέβη με το αντιεμβολιαστικό κίνημα στη χώρα μας που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ονόμασε έναν από τους 10 κινδύνους για την παγκόσμια υγεία. Μάλλον το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει δημιουργήσει η ψευδοεπιστήμη. Το 2015 έγινε τελευταία διεθνής δημοσκόπηση για τις απόψεις του κοινού απέναντι στα εμβόλια. Ήμασταν 61 από τις 67 χειρότερες θέσεις. Περίπου 27% των Ελλήνων διαφωνούσε με την ασφάλεια των εμβολίων σε κάποιο βαθμό. Το 2018 η δημοσκόπηση επαναλήφθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποκαλύφθηκε ότι είχαμε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση των αντιεμβολιαστικών πιστεύω. Δεν το περίμενε κανείς. Μας βλέπετε πάνω στην πρώτη σειρά. Πλέον διαφωνούσε μόνο το 15% των Ελλήνων. Προφανώς έχουμε δρόμο ακόμα, αλλά αποδεικνύεται ότι οι ομάδες που αγωνιζόμαστε για την αλήθεια κερδίζουμε μάχες. Και αυτό δεν θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε χωρίς όσοι συμμετέχετε στην προσπάθειά μας. Ευχαριστώ.